Καλησπέρα σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαχρήστου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Just an IPSC Shooter Live Streaming μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, το σημερινό live streaming είναι αφαιρωμένο στη γιορτή της πρακτικής σκοπευολής, στον πιο σημαντικό αγώνα, σε έναν αγώνα ορόσημο κάθε σκοπευτικής χρονιάς, τον Πανελλήνιο. Απριλίου λοιπόν, η καρδιά της πρακτικής σκοποβολής θα χτυπάει στην Κρήτη, η καρδιά της πρακτικής σκοποβολής θα χτυπάει στα Χανιά. Έχω μαζί μας σήμερα έναν φίλο μου, έναν συναθλητή, ένα συνοδοιπόρο στο σύλλογό μου τον ΑΣΟΧ, το Μανούσο το Δασκαλάκι. Μανούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι είσαι λίγο ρυψοκίνδυνος να καλέσεις εμένα μετά από τόσο διάσημους να φέρεις και εμένα που δεν έχω ούτε την εμπειρία τη μεγάλη, ούτε το αθλητικό υπόβαθρο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Καταρχήν ξεκινάμε με δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο βασικό είναι ότι αυτή τη στιγμή γλιτώνω από την κρίνια της συζύγου μου, η οποία τόσο καιρό με κατηγορεί ότι για τοπιστικούς λόγους, επειδή είμαι γαμπρός στα Χανιά, δεν έχω βγάλει κανένα χανιώτη και κανέναν από τον σύλλογό μας. Ένα αυτό. Δεύτερον, είσαι ο γραμματέας του συλλόγου που μαζί με τον πρόεδρο, το διευθυντή του αγώνα, κινείται τα νήματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο Πανελλήνιος. Άρα είσαι ένας από τους key players, ο οποίος θα μπορέσει να μας πει πολλά σήμερα και τα οποία θα θέλουν να ακούσουν οι σκοπευτές. Ό,τι μπορώ. Μεγάλη μας λοιπόν τιμή και χαρά που είσαι σήμερα μαζί μας. Ξεκινώντας, πώς είναι ο καιρός στα Χανιά? Σήμερα ζέστη, πολύ αέρας και στο σκοπευτήριο μας πολύ αέρας. Δυστυχώς είχαμε κάποιες πτώσεις, αλλά θα το ξανακατασκευάσουμε από την αρχή, δεν είναι τίποτε. Καλοκαιρινός ο καιρός. Ευχόμαστε βέβαια και την ημέρα και τον δίμηνο του αγώνα να έχουμε μια καλή μέρα πραγματική. Ούτε βροχές, ούτε αέρας, ούτε τίποτε. Να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να περάσουμε όλοι ωραία. Το εύχομαι από την καρδιά μου και να μην συμβεί σε ό,τι αφορά το καιρό τα ίδια που είχαν γίνει και το 2018, που κυριολεκτικά ο καιρός με πρόδωσε. Εδώ στη Γερμανία είναι κλασικός ο καιρός, ξεκινάμε με μείον 5 το πρωί και φτάνουμε αισιόδοξα 6 με 8 βαθμούς, με βροχή, χιόνι χθες και όλα τα συναφή. Καλά είναι, εκεί στη Γερμανία να πρώτε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Λοιπόν, Μανούσο, το πρώτο πράγμα να πούμε πρώτα δύο κουβέντες για το σύλλογο που εκπροσωπείς, τον ΑΣΟΧ, και φυσικά το μαρτυρικό χωριό που μας φιλοξενεί, το χωριό μας, που είναι ο Σκηνές. Ο σύλλογος λίγο πολύ γνωστός σε όλους, ιστορικός, από το 1991 ενεργός, μεγάλη πορεία, έχει βγάλει αθλητές. Έχει διοργανώσει μεγάλους αγώνες. Εγώ νέο μέλος, εγώ γράφτηκα στο σύλλογο το 2019 μόλις, παρόλα αυτά μπήκα δυναμικά, προσπαθώ να βοηθήσω. Το χωριό μας, μαρτυρικό μαζί με πάρα πολλά άλλα χωριά στην Ελλάδα βέβαια, 1η Αυγούστου του 1941 έγινε το ολοκαύτωμα του Σκηνέ. Το γιορτάζουμε και με έναν αγώνα πρακτικής σκοποβολής. Οι προηγούμενες διοικήσεις είχαν φροντίσει και το έχουν βάλει στο καλεντάρι του συλλόγου μας. Πάντα κάνουμε έναν αγώνα κάθε χρόνο για να τιμήσουμε το ολοκαύτωμα αυτό που έγινε 1 Αυγούστου 1941. Θυμάμαι και εγώ και η γιαγιά μου να μου λέει ιστορίες τότε. Ο πατέρας μου ήταν ενός χρονού, γεννημένος το 40, ζει ακόμα ευτυχώς. Πώς μπήκαν οι Γερμανοί στα σπίτια, πώς τραβήξαν τα γυναικόπαιδα άλλοι κάτοικοι να τους πάνε σε άλλα χωριά να σωθούν. Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ άσχημη εμπειρία. Ευτυχώς ξεπεράστηκε με όλα αυτά που γίνανε με τις μαζικές εκτελέσεις στον Κερίτη. Μια μαύρη σελίδα της ιστορίας σίγουρα. Εσύ τώρα που είσαι και στη Γερμανία, δεν ξέρω αν οι Γερμανοί θυμούνται αυτά που κάνανε τότε. Εμείς εδώ κάθε χρόνο φροντίζουμε να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, προσπαθούν να τα ξεχάσουν. Είναι λογικό όταν έχεις τέτοιο
εντός εισαγωγικών παρελθόν, ποινικό ναι. μητρό, προσπαθείς να το ξεχάσεις. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το σκηνέ, για που μας φιλοξενεί, που μας ανέχεται εντός εισαγωγικών και είναι δίπλα μας. Πάμε τώρα στα το Πανελληνίου. Πότε έγινε η ανάθεση του Πανελληνίου στο Συλλόγου και ποια ήταν τα αρχικά σας βήματα, ο αρχικός σχεδιασμός για τον αγώνα? Την ανάθεση ουσιαστικά μας την πρότεινε ο κύριος Μαλεύρης πέρσι, τέτοια εποχή περίπου. Στο σκοπευτήριο μας είχε έρθει, είχαμε κάτσει εκεί σε μια χαλαρή κουβέντα, ο πρόεδρος, ο Βλαμάκης, εγώ, άλλα μέλη του διοικητικού, και μας έλεγε ότι είναι καιρός να αναλάβει ένα σύλλογος από την Κρήτη, τον Πανελλήνιο. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήμουν θετικός από την αρχή. Όλα τα παλιά μέλη ήταν αρνητικοί. Και τώρα που έχω μπει και έχω τόσο ενεργό δράση και βλέπω τη διαδικασία, καταλαβαίνω τον λόγο γιατί όλοι ήταν αρνητικοί. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ, επειδή ήμουνα μάλλον υπεραισιόδοξο ότι θα τα καταφέραμε πολύ εύκολα, αν και δεν είναι εύκολο, από την αρχή ήμουν πάρα πολύ θετικός. Βρήκα συμπαράσταση στο Βλαμάκι που ήταν και αυτός θετικός. Οι δυο μας πιέσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο, το κατέθεσε ο πρόεδρος σαν πρόταση και ο πρόεδρος μας επιφυλακτικός. Όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο αρνητικοί, με το να μπούμε μπροστά εγώ και ο Βλαμάκης, να λέμε θα τα λάβουμε όλα εμείς, βάρθηκε η απόφαση να αναλάβουμε το Πανελλήνιο. Ήταν, πιστεύω, μία κίνηση για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε. Και ουσιαστικά, όπως το βλέπω, θα πρέπει να γίνεται κάθε 5 χρόνια μια τέτοια κίνηση, γιατί αναβαθμίζεται το σκοπευτήριο. Όλες οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις επισκευάζονται, δημιουργούνται καλύτερες. Είναι ένα εισόδημα, θα το δούμε αυτό βέβαια στο τέλος, τι εισόδημα θα προκύψει. Είναι μια δραστηριότητα που, όπως και να το κάνουμε, ενεργοποιεί πάρα πολλά κομμάτια του συλλόγου μας. Άσχετα αν μερικά δεν ενεργοποιούνται έτσι, παρόλα αυτά. Είναι και σαν εμπειρία για εμάς, εγώ που είμαι και νέο μέλος και δεν την είχα την εμπειρία, το να διοργανώσεις ένα Πανελλήνιο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Ζω σκοπευτής, βέβαια δεν τα μαθαίνεις. Τα μαθαίνεις όμως όταν προσπαθείς να συνθέσεις τα κομμάτια και να φτιάξεις έναν αγώνα που να περάσει όλος ο κόσμος υπέροχα. Μα ξενοδοχεία, μα εισιτήρια, μα στάδια. Σιγά σιγά. Είναι λοιπόν για μας και για μένα και για τον κύριο Βλαμάκη, θεωρώ που είμαστε οι πιο. Όχι μοναδική όμως, η πιο έτσι, δυναμικά εμπλεκόμενη σε αυτό το κομμάτι, μια τεράστια εμπειρία. Τα στάδια ξεκίνησε επί τόπου που τα σχεδιάζει ο κ. Βλαμάκης. Ποιος άλλος, άλλωστε. Έχουμε βέβαια και ένα μέλη, να μην μας ακούσει κανείς και μας πει και τίποτα άλλο. Έχουμε και ένα μέλη που σχεδιάζουν στάδια. Αλλά αφού το αναλάβαμε εμείς οι δύο, ξεκίνησε ο Γιώργος να σχεδιάζει τα στάδια. Ξεκίνησα εγώ δεξιά και αριστερά να συλλέγω πληροφορίες τι έπρεπε να κάνουμε. Αφού είχαμε αποδεχτεί βέβαια τον αγώνα και στείλαμε τη θετική επιστολή στη ΣΚΟΕ, και σιγά σιγά άρχισε το πράγμα να δρομολογείται. Όσο τρέχαμε να οργανώσουμε κάποια κομμάτια, τόσο προέκυπταν άλλα. Αυτό βέβαια δεν μας αποθάρρυνε, αντίθετα. Συνεχίζαμε να οργανώνουμε, να φτιάχνουμε, να σχεδιάζουμε και ξανά και ξανά και ξανά. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στο τέλος της οργάνωσης και θεωρώ ότι είμαστε εντός του διαδράματος και σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν ξέρω τι άλλο θα ήθελα να σου πω τώρα σε αυτή την ερώτηση. Πιστεύω όμως ότι θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο Πανελλήνιο. Κοίταξε, εγώ σαν προκάτοχός σου στο ΔΣ του ΑΣΟΧ που είχαμε διοργανώσει το Πανελλήνιο του 2018, καταλαβαίνω πλήρως και δικαιολογώ 100% την επιφυλακτικότητα που υπήρχε από το υπόλοιπο ΔΣ. Ένας Πανελλήνιος κρύβει πάρα πολύ κόπο, μόχθο, εισπράττεις μόνο παράπονα, υποδείξεις και πολλές φορές σε πυροβλούν εντός εισαγωγικών, και ενώ προσπαθείς να το κάνεις έναν αγώνα γιορτή, να δώσεις το καλύτερο σε αυτό, στο τέλος βρίσκεσαι κατηγορούμενο στην γωνία. Και ιδιαίτερα για ανθρώπους όπως είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Σύφης ο Μαρακάκης, ο οποίος τον υπερεκτιμώ και αποτελεί ένα κόσμο για το Σύλλογο και την πρακτική σκοποβολή της Κρήτης, κατανοώ την επιφυλακτικότητά του, διότι όπως έχουμε κάνει και ιδιαίτερες συζητήσεις, δεν είναι εύκολο πράγμα ένας Πανελλήνιος, και σιγά σιγά έτσι όπως γίνεται, με όλα αυτά τα που συνοδεύεται την αρνητική κριτική, διότι έχουμε κινηθεί όλοι τέλη, θα βρεθούν σε τέλος σύλλογος οι σύλλογοι να μην θέλουν να αναλάβουν τον Πανελλήνιο. Βέβαια αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Ποια έργα βελτίωση λοιπόν έχουν γίνει
στις υποδομές του σκοπευτήριου προκειμένου να φιλοξενηθεί ο Πανελλήνιος. Σήμερα συγκεκριμένα πέσανε και τα μετά. Φτιάξαμε λοιπόν 7 καινούργια σκέπαστρα. Φτιάξαμε 140 barricade μεταλλικά από την αρχή και αυτό ήταν τελικά ένα μεγάλο έξοδο. Φτιάξαμε καινούργια πύλη. Βάλαμε ρεύμα φωτοβολταϊκά. Προϋπήρχανε, βελτιώσαμε την προϋπάρχουσα εγκατάσταση. Βάλαμε δορυφορικό ίντερνετ για να μπορέσουμε να έχουμε ηλεκτρονικά αποτελέσματα. Βάλαμε Starlink λοιπόν να κάνουμε και διαφήμιση στον γύρο μας. Βάλαμε χωματουργικά, 5.000 κοντά μας κοστίσανε μόνο τα χωματουργικά οι μπολντόζες για να ανοίξουν παλιά στάδια και να διαμορφώσουν καινούργια σε καλύτερη μορφή. Βελτιώθηκε ο δρόμος απ' έξω, ανοίχθηκε, ο Δήμος μας βοήθησε, έφερε μηχανήματα. Κάποια πεσήματα που υπήρχαν από το 18, από τότε από τη μεγάλη καταστροφή, το 19 που είχε γίνει η μεγάλη καταστροφή, αποκαταστάθηκαν τώρα με τη βοήθεια του Δήμου. Θα θέλαμε να είχαμε αλλάξει και τα κτίρια μας, δεν το καταφέραμε. Βέβαια και αυτό είναι στο πρόγραμμα, δεν το προλάβαμε. Ακόμα έχουμε βάλει ίδρυυση, καλύτερη παροχή νερού. Έχουμε βελτιώσει το χώρο με δεντροφυτεύσεις. Τα πάντα, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, με ό,τι διαθέσιμα κεφάλαια είχαμε, να πούμε ότι είχαμε και κεφάλαια και από την προηγούμενη διοίκηση, όταν ήσουν και εσύ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προφανώς κάνατε μεγάλη οικονομία. Αυτό ήταν και αυτό υπήρξε ένας αντίλογος μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά πόσο θα πρέπει να βαστάμε τα λεφτά ή θα πρέπει να τα επενδύουμε στο σκοπευτήριο. Εγώ ήμουν της πολιτικής ότι δεν πρέπει να υπάρχουν λεφτά κατατεθειμένα σε τράπεζες ή πουθενά αλλού. Θα πρέπει όλα τα λεφτά, ό,τι έχει ο Σύλλογος, επί τόπου να επενδύονται σε εγκαταστάσεις, να τα χαίρονται οι σκοπευτές, να τα χαίρονται οι αθλητές. Και με αυτή την πολιτική και πίεσα και προς αυτό το στόχο, ουσιαστικά τα λεφτά τα έχουμε όλα σχεδόν επενδύσει. Υπάρχει ένα ελάχιστο κεφάλαιο μόνο και μόνο για να μπορούμε να κάνουμε τις αγορές των πυρομαχικών. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε λεφτά από τον Πανελλήνιο τώρα. Δεν είναι σίγουρο ακόμα. Σίγουρα θα ξέρουμε μετά. Προς το παρόν όμως είμαστε στο ΣΥΝ. Έτσι όπως βλέπω τις εγγραφές. Και τα λεφτά που θα βγάλουμε θα γίνει ακριβώς ίδιο πράγμα. Θα ξαναεπενδυθούν στο σκοπευτήριο και σε εγκαταστάσεις. Γιατί αυτή είναι και η προσωπική μου, αλλά και μιας μερίδας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελπίζω Κωστή να μπορέσουμε λοιπόν να μαζέψουμε κάποιο κεφάλαιο και εδώ είναι και η ουσία για να πάρει ένα σύλλογο τον Πανελλήνιο. Με τον Πανελλήνιο μπορεί να ξεκινήσει να ξαναφτιάχνει τις εγκαταστάσεις που έχει. Να μαζέψει λεφτά, να βελτιώσει, να ζητήσει χορηγίες, να ζητήσει τη βοήθεια των τοπικών αρχών που και αυτοί μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και σιγά σιγά τα σκοπευτήρια να την Ελλάδα να βελτιώνονται. Είναι μια καλή αφορμή αυτή η αγώνες. Αυτό. Συμφωνώ και επαυξάνω όπως και πάντοτε η άποψή μου είναι ότι τα χρήματα προέρχονται από το σκοπευτή και πρέπει να επιστρέφουν στο σκοπευτή με καλύτερες υποδομές. Οι μεγάλοι αγώνες σε βοηθούν το να φτιάξεις καλύτερες υποδομές, καλύτερες χώρες φιλοξενίες για τους σκοπευτές και πάντα πιστεύω ότι τα σκοπευτήρια πρέπει να επενδύσουν όχι μόνο στα στάδια αλλά και στους χώρους αναμονής όπως είναι οι καφετέρειες, οτιδήποτε, γιατί πλέον όλοι θέλουν να έρθουν με τις οικογένειές μας και στα περισσότερα σκοπευτήρια δεν μπορείς να τους αφήσεις κάπου να περιμένουν όσο εσύ αθλείσαι μέσα. Έτσι ακριβώς και εμείς έτσι ήμασταν. Είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πράγμα. Άρα λοιπόν ο Πανελλήνιος είναι μια επένδυση για τον ίδιο το σύλλογο, για το σκοπευτήριο του συλλόγου προκειμένου να έχετε σταθμιστικά ωφέλη τις υποδομές που θα του μείνουν και αν μείνει και κάποια χρήματα τα οποία θα τα ξαναεπενδύσει πάλι στο Σύλλογο. Είπες, συγγνώμη, αρκετές φορές ότι ο Δήμος ήταν παρόν με τις μπουλντόζες, με τα χωματουργικά. Ποια είναι η βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δημάρχου, γιατί έχουμε δει κατά καιρούς ο Πρόεδρος και εσύ να αναρτάτε συνομιλίες με τον Δήμαρχο και επισκέψεις του Πλατανιά και η αρρωγή της τοπικής κοινωνίας του Σκηνέ, γιατί πάντα δεν ξεχνάμε το χωριό μας που μας φιλοξενεί. Ο πρόεδρος μας και λόγω επαγγέλματός του αφού είναι στην περιφέρεια στις δημόσιες σχέσεις
είναι το βούτυρο στο ψωμί του να μπορέσει να μας βρει κεφάλαια, και το οποίο το έχει καταφέρει. Και φέτος θα έχουμε βοήθεια από την περιφέρεια, θα μας βοηθήσει και στο τραπέζι, θα μας βοηθήσει και σε αποπληρωμή κάποιων εγκαταστάσεων, κάποια σίδερα, κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, υποδομές που έχουμε κάνει. Θα πάρουμε λοιπόν μια επιδότηση καλή από την περιφέρεια. Ο Δήμος Πλατανιά πιέσαμε και εκεί, ο Αντιδήμαρχος και Συχογιανός κατά το ίμιση, ο κ. Δημητρογιαννάκης, ευγενέστατος, εξυπηρετικότατος, όποτε τον έπαιρνα τηλέφωνο μου απαντούσε. Κανονίσαμε λοιπόν να ανοίξει τους δρόμους, κανονίσαμε να καθαρίσει από πέτρες, από κλαδιά που ήταν. Τη Δευτέρα περιμένουμε να μας φέρει 5 αυτοκίνητα με χαλίκι για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα στα hot lines σε κάθε στάδιο και σε κάποια σημεία του σκοπευτηρίου που είχαν θέμα με τις βροχοπτώσεις, που έχουν κάποια κακή, έτσι να το πούμε, οδοποιία, να βελτιώσουμε τις υποδομές με το χαλίκι. Πιστεύω ότι η περιφέρεια και ο Δήμος αυτό που μπορούν να κάνουν το κάνουν. Μας βοηθήσαν. Ως προς την τοπική κοινωνία, να πω ότι όποιες πόρτες χτύπησαν μου ανοίξαν επιτόπου. Είτε στον μπάτερ της ενορίας μας που τους ζήτησαν βοήθεια, είτε στον πρόεδρο της περιηγητικής λύσης, τον κ. Δασκαλάκη, που τους ζήτησαν θελοντές. Μου υποσχέθηκαν κι αυτοί. Περιμένουμε λοιπόν στον αγώνα μας να έχουμε πάνω από 20, εγώ ευελπιστώ 30-35 άτομα εθελοντές, να μπουν στα στάδια παιδιά, να μπουν στα στάδια όχι μόνο παιδιά, και άνθρωποι του χωριού που θέλουν να δουν το άθλημα, να βοηθήσουν στην αποκατάσταση σταδίου, να βοηθήσουν τους αθλητές σε οτιδήποτε θέματα έχουν. Να υπάρχει λοιπόν μια κίνηση κόσμου πάνω κάτω στα στάδια για να μπορέσουμε να κάνουμε, να είμαστε δίπλα στο σκοπευτή, ό,τι αυτός μας ζητήσει. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε, έτσι. Αυτός είναι ο προγραμματισμός μας. Δεν είναι βέβαια απόλυτο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ζητήσαμε το πολιτιστικό κέντρο, με μεγάλη χαρά μας το προσφέρανε, του κυρίου Τσιράκη, το οποίο θα κάνουμε και το τραπέζι από εκεί. Την Κυριακή λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα και τις απονομές, θα υπάρξει γεύμα δωρεάν. Τι να πω τώρα, θα κάνουμε το πιλάφι, τι άλλο να πω. Πιλάφι, και για όσους πιστεύουν θα έχουμε και γεμιστά. Πιστεύω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οι απονομές θα γίνουν εκεί, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, με μικροφωνική, με καρέκλες. Θα χαρούμε βέβαια όλοι να κάτσουν. Το θέμα είναι, θα ήθελα δηλαδή να μην δω μόνο αυτούς που περιμένουν να πάρουν ένα μετάλλιο να κάτσουν και να φύγουν. Όλος ο κόσμος να κάτσει, γιατί δεν είναι μόνο να πάμε να αγωνιστούμε ή να πάμε να πυροβολήσουμε. Είναι και η κοινωνική διάσταση του γεγονότος αυτού. Να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε καλύτερα, να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες. Και στο πολιτιστικό θα έχω εθελοντές από το χωριό, να το τονίσω έτσι, το χωριό είναι δίπλα μας. Και εγώ σαν κάτοικος του χωριού δεν έχω αφήσει καμία εκδήλωση και σε όλους που πηγαίνουν και λέω: παιδιά, θέλω στο σκοπευτήριο το χωριό να είναι παρόν. Θέλω να έρθουν οι χωριανοί να δείξουν. Αγαπάμε το χώρο, δικός μας είναι ο χώρος. Οι άνθρωποι που έρχονται από όλη την Ελλάδα τιμάνε το χωριό μας με την παρουσία τους. Χώρια που αφήνουν και τα λεφτά τους ενίοτε. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά θα πρέπει και εμείς να τους δείξουμε ότι είναι καλοδεχούμενοι και φιλοξενούμενοι. Με το χαμόγελο να τους προσφέρουμε ό,τι μας ζητήσουν. Θα έχουμε πάνω στο σκοπευτήριο το δίμηνο του αγώνα, εννοείται. Χορηγία δικιά μας, εμένα και του αδερφού μου, άφθονα φρούτα, δωρεάν, για να μπορεί να φάει ο κόσμος. Θα υπάρχουν σημεία για νερό, με αναψυκτικά. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα. Να κάνουμε έναν αγώνα που να γίνει σταθμός στις περαιτέρω διοργανώσεις του Πανελληνίου. Να υπάρχει δηλαδή ένα πάρα πολύ ζεστό κλίμα και ο σκοπευτής να περάσει πραγματικά καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να γίνει ένα παράδειγμα για τον επόμενο Πανελλήνιο. Μακάρι. Εγώ και να ανεβάσει λίγο τον πύχη. Εγώ σας το εύχομαι από καρδιάς. Εγώ αυτό που θέλω να πω, το παράπονο που εκφράζω, είναι ότι στις απονομές ο Σύλλογος έχει δώσει, στην τελετή των απονομών ο Σύλλογος έχει δώσει, όλοι οι Σύλλογοι δίνουν το 100% για να δώσουν την καλύτερη εικόνα, να δώσουν έγκλη, να σεβαστούν τους πρωταθλητές οι οποίοι κόπιασαν, άρα και τους αθλητές που συμμετείχαν, και φέτος αν γίνεται να λύσουν τα παρατράγωδα ότι πρέπει να φύγω, τελειώνεται και εκείνο και τ' άλλο, γιατί χαλάνε το οργανόγραμμα που έχει κάνει ο Σύλλογος, χαλάνε την προσπάθεια του διοργανωτή. Το καταλαβαίνω ότι ιδιαίτερα όσοι σκοπευτές έρχονται από την υπηρετική Ελλάδα πρέπει να προλάβουν το πλοίο οτιδήποτε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και οι απονομές είναι τιμή.
οι απονομές θέλουν χρόνο, η κριτική φιλοξενία είναι ιδιαίτερη και απαιτεί επίσης χρόνο και δεν είναι στο πόδι. Οπότε φέτος τουλάχιστον... Είναι πολύ δύσκολο. Φέτος τουλάχιστον... Προσπαθούμε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που σε διακόπτω Κωστή, αλλά επειδή προσπαθούμε να οργανώσουμε και τους ανθρώπους, τους επισήμους που θα δώσουν τα μετάλλια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθορίσουμε η ώρα. Να τους πούμε τι ώρα θα έρθετε και τι ώρα θα γίνει. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα τελειώσει ο αγώνας. Εκτιμήσεις κάνουμε. Πιστεύω ότι και ο κόσμος που θα κατέβει, οι πιο πολύ βέβαια σκοπευτές, η αλήθεια είναι αυτή, είναι από την Πάνω Ελλάδα. Όσοι έχουν το καράβι και πού να πάνε. Το καράβι από εμάς από το σκηνέ είναι 20 λεπτά. Ο αγώνας πιστεύω να τελειώσει 2-3 ώρα. Το καράβι θα φύγει 10 ώρα. Έχουν λοιπόν να κάτσουν, να απολαύσουν, να πάνε να πιούν και ένα καφέ μετά στα Χανιά. Δεν υπάρχει λόγος κάποιος να αγχωθεί να φύγει νωρίς. Γι' αυτό αποφασίσαμε βέβαια να κάνουμε ένα λόγο παραπάνω, ήταν και αυτό να κάνουμε και το τραπέζι. Να κάτσει ο κόσμο, να φάει εκεί, να περάσει όμορφα 2 ώρες και μετά να αποχωρήσουν όσοι θέλουν να αποχωρήσουν. Ναι, πιστεύω θα το καταφέρουν. Το καταφέρουν. Ωραία. Μιλήσαμε για τα αντισταθμιστικά ωφέλη από τον Πανελλήνιο που θεωρητικά και πιθανόν να κερδίσει. Αισιοδοξούμε. Ναι, πάντα αισιοδοξούμε να κερδίσει ο σύλλογο με καινούριε εγκαταστάσει έτσι ώστε όταν γυρίσω να το δω το σκοπευτήριο. Σε άρτια κατάσταση. Λοιπόν, σίγουρα, το παλεύουμε. Ποια είναι λοιπόν, πιστεύεις, τα αντισταθμιστικά ωφέλη που θα αφήσει ο Πανελλήνιος για την πρακτική σκοποβολή της Κρήτης? Εδώ τώρα, ναι, είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω αν θα πρέπει να απαντήσω στην πόλη μου τη διπλωματία, αλλά πιστεύω ότι για όλη την Κρήτη δεν ξέρω αν ο Πανελλήνιος δυστυχώς ίσως επειδή είναι και ένας αγώνας που είναι ακριβώς, ίσως επειδή και είναι ένας αγώνας που είναι δύσκολος, θα παίξουν δύσκολοι παίχτες. Στο Άθηνα μας, Κωστή, ξέρεις πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες, αν μπορούσαμε, δύο πτυχές, θα πούμε, σκοπευτών. Αυτοί που κυνηγάνε τη θέση και αυτοί που θα μπορούσαμε να πούμε οι χομπίστες. Έτσι. Και οι δύο συμβάλλουν στο να υπάρχει πρακτική σκοποβολή. Αν δεν υπήρχαν λοιπόν αυτοί που κάνουν το χόμπι τους, θα ήταν ακόμα πιο ακριβό το άθλημα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί που κάνουν τον πρωταθλητισμό, ίσως να μην υπήρχε και πρακτική σαν χόμπι. Και οι δύο πλευρές λοιπόν θα πρέπει η μία να σέβονται την άλλη, θεωρώ, γιατί ακούω εκατέρωθεν σχόλια. Βλέπω ότι στην Κρήτη πιο πολύ έχουμε ροπή προς το χόμπι. Δηλαδή προς το να πάμε να παίξουμε την Κυριακή ένα διακουτάκι να περάσουμε όμορφα. Αυτό το βλέπω, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, το βλέπω και από τις συμμετοχές που έχει ο σύλλογος μας στο δικό μας αγώνα, οι οποίες είναι ελάχιστες. Δεν συγκινείται ο κόσμος να έρθει να παίξει. Βεβαίως είναι ακριβό και το παράβολο και τα πυρομαχικά. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τεράστια ευκαιρία για κάποιον που πραγματικά αγαπάει το άθλημα να έρθει να πάρει μια εμπειρία. Οπότε θα θεωρήσω ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τόσο πολύ η εμπειρία. Τον ενδιαφέρει να ανέβει, να περάσει μια Κυριακή όμορφη να παίξει. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το αγωνιστικό κομμάτι. Και το βλέπω και από τις συμμετοχές που γίνονται, γιατί δεν κυνηγάει ο κόσμος κάθε αγώνα να πάει να διαγωνιστεί, κυνηγάει να γράψει τους αγώνες να κρατήσει την άδεια προκατοχής. Τώρα, για ωφέλη λοιπόν σε όλη την Κρήτη, θα έχουν αυτοί οι ελάχιστοι που θα έρθουν να παίξουν, που δυστυχώς με τα μέχρι τώρα δεδομένα μας λένε ότι είναι ελάχιστοι. Είναι πάρα πολύ λίγοι αθλητές που έχουν γραφτεί και από τους άλλους συλλόγους και από το δικό μας σύλλογο. Ευελπιστώ τις επόμενες μέρες, αν και τα περιθώρια έχουν στενέψει, να βελτιωθεί το νούμερο, να έρθουν και άλλοι σκοπευτές να δούνε, να αποκτήσουν μια εμπειρία πανελληνίου. Δεν χρειάζεται να πάρει ο κόσμος όλος κύπελα μετάλλια. Δεν χρειάζεται να πιάσουμε όλη δεκάδα. Μόνο να διαγωνιστούμε. Μόνο να μπούμε στο στάδιο με μεγάλους παίχτες, να μπούμε σε έναν αγώνα διήμερο, να αποκτήσουμε αυτή την εμπειρία, να δούμε το άθλημα της πρακτικής σε πιο προχωρημένη κατάσταση. Αυτό θέλω να πω και στους δικούς μας αθλητές του ΑΣΟΧ, αλλά και σε όλους τους αθλητές από την Κρήτη που ίσως να φοβούνται να έρθουν. Ξαναλέω, γιατί και το παράβολο είναι πολύ και τα πυρομαχικά. Είναι 2,5 εκατοστάρικα ουσιαστικά τα έξοδα για να παίξει τον αγώνα. Έτσι. Το μπαμ για να κάνεις είναι 2,5 εκατοστάρικα. Χώρια όλα τα άλλα που μπορεί να πεις ότι θα χάσεις και ένα μεροκάματο, κάποια μεταφορικά κτλ. Κτλ. Δυστυχώς λοιπόν το άθλημά μας είναι έτσι, είναι ακριβό. Και είναι και αυτός ο ξένας παράγοντας που κρατάει τον κόσμο μακριά. Αυτό, αν θέλεις να το αναλύσουμε και αργότερα, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Πανελλήνιος
Είναι ο μεγαλύτερος αγώνας της χρονιάς. Είναι μεγάλη εμπειρία να συμμετάσχεις σε ένα πανελλήνιο. Κερδίζεις πάρα πολλά πράγματα σαν αθλητής. Επίσης σου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσεις μεγάλους αθλητές, οι οποίοι στην Κρήτη δεν είναι τόσο προσιτοί. Έτσι, δηλαδή θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα εκδικήσουν τη θέση στους πανευρωπαϊκούς, στο πανευρωπαϊκό που θα γίνει στην Κόρινθο. Άρα λοιπόν μεγάλη ευκαιρία να δούμε μεγάλους αθλητές με πώς θα αγωνιστούν, με την πειθαρχία, τη στρατηγική που θα ασχοληθούν και θα δούμε εντός εικόνων μεγάλα αστέρια της ελληνικής πρακτικής σκοποβολής να αγωνίζονται στην πόρτα του σπιτιού μας, έτσι. Οπότε έτσι, θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία και κρίμα που προς το παρόν δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από την Κρήτη. Υπάρχει βοήθεια και υποστήριξη από τους άλλους συλλόγους της Κρήτης στο Πανελλήνιο? Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που μπορεί να κάνουν οι άλλοι σύλλογοι από εκεί που είναι. Τι μπορούν? Το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν ή θα μπορούσαν να, να ζητήσουν από τους άλλους συλλόγους είναι να έχουμε συμμετοχές. Αλλά πώς θα μπορέσω να ζητήσω από τους άλλους συλλόγους της Κρήτης να έχουμε συμμετοχές, όταν ο δικός μου σύλλογος δεν έχει συμμετοχές? Αφού εγώ ζω το ίδιο δράμα, το ζούμε όλοι οι σύλλογοι της Κρήτης, αφού στο ίδιο καζάνι βράζουμε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να πείσουμε όχι αθλητές ή πρωταθλητές, ανθρώπους που το βλέπουν σαν χόμπι, να έρθουν να αγωνιστούν, να έρθουν να γραφτούν και να ζήσουν ένα διήμερο αυτή την εμπειρία, αυτή τη γιορτή της πρακτικής σκοποβολής. Δυστυχώς δεν βλέπω τρόπο να μπορέσω και εγώ να το κάνω. Προσπαθώ όσους ανθρώπους έχω κοντά μου να τους πείσω να έρθουν, να παίξουν. Οι πιο πολλοί βέβαια έχουν καλή δικαιολογία. Δουλειά, χρήμα, υποχρεώσεις. Δυστυχώς. Οι άλλοι σύλλογοι δεν μπορούν να πω, ούτε ζητάω κάτι να κάνουν ιδιαίτερο, γιατί ξέρω ότι τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι σύλλογοι για εμάς εδώ στα Χανιά. Την οργάνωση την κάνουμε εμείς. Το μόνο που θα ήθελα να είχα από τους συλλόγους της Κρήτης θα ήταν συμμετοχές. Αυτό. Να είχα πολλές συμμετοχές στον αγώνα, παραπάνω συμμετοχές. Εντάξει, εγώ το ρώτησα σε άλλο επίπεδο, στο επίπεδο της συλλογικότητας. Έτσι. Τέλος πάντων. Πιστεύεις λοιπόν ότι, καταρχήν να πούμε και κάτι άλλο το οποίο το θεωρώ σημαντικό και που αδείξει τον Πανελλήνιο στις συμμετοχές, είναι η εκλογολογία η οποία υπήρχε σε ό,τι αφορά την ημερομηνία των εκλογών, 9 Απριλίου. Να υπενθυμίσω εγώ ότι 9 Απριλίου είναι το Καθολικό Πάσχα, οπότε οι ξένοι αθλητές θα μπορούσαν άνετα να κατέβουν για τον αγώνα τον Πανελλήνιο στα Χανιά, να το συνδυάσουν και με διακοπές, ο αθλητικός τουρισμός ο οποίος λέγαμε. Επειδή κάνω και κάποιες εκπομπές με ξένους αθλητές και είναι αρκετοί ξένοι αθλητές οι οποίοι ακολουθούν το site σαν PSC shooter, δέχτηκα πολλά μηνύματα για ποιο λόγο δεν έβρισκα τον Πανελλήνιο στο καλεντάρι της IPSC και αν δεν κάνω λάθος ανέβηκε πριν ένα μήνα. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, οπότε καταλαβαίνεις ότι οι ξένοι αθλητές προγραμματίζουν 6 μήνες πιο πριν. Έτσι, λοιπόν, δεν μπορούσαμε και να χάσαμε, πάρουμε. Και χάσαμε, θεωρώ προσωπικά, πάρα πολλούς ξένους αθλητές λόγω της εκλογολογίας με τις 9 Απριλίου που τελικά γίνονται 21 Μαΐου. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι σε αυτό. Κοίταξε, δεν το ήξερε κανείς μας αυτό. Η ημερομηνία καθορίστηκε από πέρυσι όταν μας την έκανε την πρόταση την επίσημη ο κύριος Μαλέβης να αναλάβουμε το Πανελλήνιο. Στην αρχή μας είχε πει να το πάμε για Μάιο. Εγώ, επειδή το καλοκαίρι ζορίζομαι, ήμουν απόλυτα αρνητικός. Είπα ότι δεν μπορώ να βοηθήσω αν πέσει καλοκαίρι με τη δουλειά που έχω. Έτσι πήγαμε νωρίτερα, πέσαμε σε αυτή την ημερομηνία. Δεν ξέραμε τότε ότι θα υπήρχε εκλογολογία, ότι θα υπήρχε έτσι, προοπτική να πέσουν οι εθνικές εκλογές εκείνη την ημερομηνία. Μέχρι και το τραγικό συμβάν στα Τέμπη ήταν η επικατέστατη ημερομηνία αυτή. Έτσι, ενώ εμείς στείλαμε τα στάδια για να περάσουν σε action στην IPSC, περάσαμε, δεν μπορούσαμε να μπούμε σε καθεστώς πέμπτη, γιατί και η ίδια η ΕΤΕΠΣ δικαιολογημένα πιστεύω δεν μπορούσε να βγάλει την προκήρυξη και δεν μπορούσε να κάνει την έγκριση για να φανεί, για να σηκωθεί ο αγώνας, γιατί περιμένανε ακριβώς την ημερομηνία, επειδή όλοι φοβόταν ότι αν γινόταν οι εκλογές 9, θα έπρεπε να αλλάζουμε ημερομηνίες και θα είχαμε παράπονα από τον κόσμο ότι αλλάζουμε εισιτήρια. Κάποια στιγμή έγινε μια αλλαγή για πολύ λίγες μέρες. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να την κάνουμε
Την ακυρώσαμε, την πήραμε πίσω, ξαναπήγαμε την ίδια ημερομηνία στις 9 Απριλίου. Πάλι δεν ξέραμε, πάλι περιμέναμε, δεν έβγαινε η ανακοίνωση. Έγινε το τραγικό συμβάν στα Τέμπη και έτσι οι εκλογές, ενώ όλοι λέγανε ότι θα ήταν εκείνη την ημερομηνία, πήραν παράταση. Και αν μπορούσαμε να πούμε ευτυχώς εντός εισαγωγικών μετά όλα αυτά που γίνανε, έκατσε η μπάλα εκεί, ακριβώς όπως το θέλαμε, 9 Απριλίου. Χάσαμε δυστυχώς τους ξένους. Είχα μέλη και εγώ από ξένους, ένα Σλοβαίνο, μου στείλε ένα Τσέχο, ένα Ιταλό, ένα Τούρκο, θυμάμαι, δύο Ισραηλινοί. Σε όλου απάντησα, του είπα θα έρθετε. Ο ένα μετά μου είπε είχα κλείσει, δεν μπορώ. Ο άλλο μου είπε δεν έχω εισιτήρια, δεν μπορώ να δω αεροπορικά. Δεν καταφέραμε να φέρουμε ξένους. Το κομμάτι των ξένων το χάσαμε. Θεωρώ όμως ότι ήταν μια ατυχία τη διοργάνωση. Δεν μπορώ να αποδώσω ευθύνες. Ατυχήσαμε γιατί πέσανε οι εκλογές. Αυτό ήταν, αυτό πιστεύω. Δεν είναι, θέμα, είναι. Δεν είναι θέμα ευθυνών, είναι θέμα διαχείρισης. Έτσι. Ναι, είναι και θέμα διαχείρισης. Πώς σηκώνεις μια ημερομηνία κοστή, άμα ξέρεις ότι θα αλλάξει. Αυτό δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Είμαστε σχεδόν σίγουροι όμως ότι θα αλλάξει. Δεν υπάρχει σίγουρος. Ναι, προγραμματι... εγώ αυτό που έχω μάθει και από την δουλειά μου ότι πάντα προγραμματίζεις με αυτό που, θα... που έχεις, όχι με αυτό που θα έχεις. Ναι. Λοιπόν, και πρέπει από... λοιπόν να ρισκάρουμε. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει και το compensation. Σε περίπτωση που γινόντουσαν εκλογές σε 9 Απριλίου, θα μπορούσαμε κάλλιστα να επιστρέψουμε τα χρήματα. Οι ξένοι έτσι κι αλλιώς θα ήταν σε περίοδο διακοπών δικό τους, οπότε ούτως ή άλλως θα έρχονταν διακοπές στην Ελλάδα. Ή, και μην νομίζεις και στο εξωτερικό υπάρχουν αγώνες οι οποίοι ματαιώνονται για χύψεις λόγους, έτσι. Ναι. Δεν, δηλαδή, ναι. Δηλαδή, και θεωρώ ότι αν αναφέρει στο ξένο ότι κοίταξε να δεις, και είναι τη χρονική περίοδο θα έχουμε εκλογές, οπότε βάσει του νόμου της Ελλάδος αναστέλλονται οι αθλητικές δραστηριότητες, δεν μπορεί να σε κατηγορήσει για κάτι. Και μπορείς να το επιστρέψεις τα χρήματά του. Ναι. Ή μπορείς να του πεις ότι ξέρεις τι, το σλότ πάει τάδε του μηνός, αν θέλεις να έρθεις εκείνη την εποχή, αν μπορείς να αλλάξεις εισιτήρια. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάναμε, να τη βγάζαμε την ημερομηνία και να βγαίναμε αυτόματα ένα Σαββατοκύριακο νωρίτερα. Για αυτό μένα θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Προσωπικά επαναλαμβάνω πάντα, γιατί έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέω και πολλά τραγούδια λέμε όλοι γενικότερα. Μας, όλοι μας τραγούδια. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτός που έχει την ευθύνη και έχει το, όλο το παζλ, γιατί εμείς έχουμε 2-3 κομμάτια από την όλη εικόνα, μπορεί να ξέρει καλύτερα. Αλλά για την προσωπική μου ταπεινή άποψη και την νηπιακή εμπειρία που έχω, έπρεπε να ανέβαινε στο καλεντάρι της IPSC 6 μήνες πιο πριν και να το ρισκάραμε. Έτσι, γιατί ναι, δεν το κάναμε. Είναι μια εξωστρέφεια, θα μπορούσε να ήταν ένας προπομπός, μια διαφήμιση για τον πανευρωπαϊκό, θα μπορούσε να συνδυάζαμε με πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως, ναι, ο, φόβος ναι. Ήταν... ο φόβος των εκλογών ήταν ένα ρίσκο. Δεν το συζητά. Έτσι. Όλοι φοβηθήκαμε, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι παροχές και τι έχετε. Προσπαθήσατε και έχετε καταφέρει κάποιες παροχές στους αθλητές προκειμένου να έρθουν πιο οικονομικά στα Χανιά όσον αφορά και τη διαμονή τους. Μπορείς να μας πεις 5 πράγματα γι' αυτό. Το πρώτο κομμάτι που προσπαθήσαμε βέβαια και που είναι ίσως και το μεγαλύτερο έξοδο, το μεταφορικό, είναι τα καράβια. Οι πιο πολλοί σκοπευτές επιλέγουν να έρθουν με καράβια, να έρθουν οδηγός λοιπόν με το αυτοκίνητό τους. Αναομάδες μπορούν να βάλουν μέσα το όπλο τους, τα πυρομαχικά τους, με μεγαλύτερη άνεση από την αεροπλάνο, άσχετα αν το καράβι πια είναι και πολύ ακριβό, είναι και αργό σαν μεταφορικό μέσο. Παρ' όλα αυτά βολεύει το σκοπευτή. Όλους μας βολεύει να μπαίνουμε σε ένα μάξι, να πετάμε μέσα τις βαλίτσες μας και να ταξιδεύουμε. Προσπαθήσαμε λοιπόν και πήραμε μια έκπτωση με πολύ κόπο, γιατί και η ΑΝΕΚ έχει αλλάξει το δικτυωσιακό της καθεστώς και έτσι είχαμε κάποια προβλήματα, την πήραμε την έκπτωση για τους σκοπευτές, ένα 40% όσοι ταξιδέψουν για τον Πανελλήνιο και επιδείξουν τη σκοπευτική τους ταυτότητα αλλά και την υποκήρυξη του αγώνα. Προσπαθήσαμε και κλείσαμε σε κάποια ξενοδοχεία, αυτό μας βοήθησε βέβαια και η έναρξη της σεζόν της τουριστικής που ανοίγει τώρα και δεν υπάρχει μεγάλη πληρότητα στα ξενοδοχεία, να βρούμε ξενοδοχεία καλά και οικονομικά. Και για τους κριτές και για τους σκοπευτές θεωρώ, αν και υπάρχουν πολλά καταλήμματα στα Χανιά, αυτό δεν ήταν θέμα. Όπως είπα και πριν, θα έχουμε στο σκοπευτήριο σημεία που θα μπορούν οι σκοπευτές να κάνουν μια ανάπαυλα, να φάνε το φρούτο τους, θα έχουμε σημεία να δροσίζονται. Έχουμε οργανώσει, θεωρώ, ένα ωραίο τραπέζι την Κυριακή, να το δούμε και αυτό πώς θα το καταφέρουμε. Και με νηστίσιμα και με το παραδοσιακό πιλάφι.
πιστεύω ότι ό,τι μπορούσαμε να το κάνουμε, το κάναμε. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Ίσως να μπορούσαμε να βρίσκαμε και νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Αυτό δεν το κάναμε. Όχι. Ίσως να βρίσκαμε αεροπορικά. Οι αεροπορικές είναι πάρα πολύ αυστηρές. Δεν κάνουν εκτόσεις. Ό,τι μπορούσαμε να το κάνουμε, το κάναμε για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε παραπάνω κόσμο. Καταλαβαίνουμε βέβαια και από την αρχή μας το λέγανε, γιατί και εμείς όταν ταξιδεύουμε στην Πάνω Ελλάδα, το μεγάλο μας κόστος είναι βέβαια τα μεταφορικά. Έτσι και για τους σκοπευτές που έρχονται από την Πάνω Ελλάδα σε εμάς. Οι πιο πολλοί λοιπόν από ό,τι έχουν επικοινωνήσει έχουν καταφέρει, έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους με την έκπτωση, έχουν βρει ξενοδοχεία. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε πετύχει. Στο κομμάτι των παροχών για τους σκοπευτές και για τους κριτές. Βέβαια θα ξέρω σίγουρα μετά τον αγώνα αν δεν έχουμε ευτράπελα, αν δεν έχουμε παράπονα, αν δεν έχουμε αστοχίες. Μέχρι τώρα όμως τα πράγματα είναι καλά. Δεν θέλω να φανώ απεσιόδοξο, αλλά παράπονα δεν πρόκειται να αποφύγεις. Εντάξει. Σιγά σιγά είναι δεδομένο. Στην αρχή οι κοστοί με πειράζανε, τώρα σιγά σιγά και εγώ δεν θα πω ότι χοντροπεθιάζω, αλλά μαθαίνουν και οι αμάθητοι. Είναι μερικές φορές και τα παράπονα, δηλαδή και που τα ακούς, λες τι είναι δυνατόν και όμως μερικές φορές συνήθως, είναι. Δεν είναι πάντα άδικο. Έχουν δίκιο τα παράπονα πολλές φορές και θα μας κάνουν καλύτερους. Ακούω τα παράπονα, καλά κάνει ο κόσμος και μου τα λέει, να είναι μόνο λίγο ευγενικά και εγώ θα προσπαθήσω μέσα από τα παράπονα αυτά να βελτιώσω ό,τι μπορώ να βελτιώσω. Ωραία, εγώ θέλω να πω από πλευράς μου, γιατί δεν είμαι ανιδιοτελής, για την ΑΝΕΚ ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι είναι και ο βασικός σπόνσορας της οικογένειάς μου, η σύζυγος που δουλεύει στην ΑΝΕΚ. Και είναι πάντα δίπλα στον αθλητισμό και στους σκοπευτές και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί σε μια περίοδο που δεν είναι καλή για κανένα. Και το φίλο μου φυσικά και το Σπύρο τον Παλαντίνο, ο οποίος είναι μέλος του συλλόγου, δυναμικό. Να το πούμε και αυτό, ναι, και ο Σπύρος, μεγάλη βοήθεια. Έτσι και είναι πάντα δίπλα. Στο τέλος θα μιλήσουμε για όλους όσους βοήθησαν, ξέρεις καλύτερα από μένα. Απλά εγώ θα να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα. Καλά έκανε. Εγώ δεν είχα ξεχάσει το Σπύρο. Αυτό που έκανε με τα δωμάτια του ξενοδοχείου του, ναι, ήταν κάτι φοβερό. Εκεί θα αναλάβω εγώ εν μέρει πάλι την ευθύνη που δεν κατάφερα να κρατήσω όλο το ξενοδοχείο για τους κριτές. Δυστυχώς δεν το κατάφερα. Πέσανε και πήρανε πολλά δωμάτια αθλητές και κάπως οι κριτές σπάστηκαν σε άλλα ξενοδοχεία. Ο Σπύρος είναι εξυπηρετικότατος. Αυτό που έκανε ο σύλλογος, βέβαια, του είναι υπόχρεος, αν μπορούσα να το πω αυτό. Και εμείς που διοργανώνουμε αυτόν τον αγώνα το έχουμε μεγάλη υποχρέωση. Τον ευχαριστούμε τον Σπύρο πραγματικά. Αυτό που έκανε είναι μεγάλο, ναι. Ωραία. Είπες για τις συμμετοχές πιο πριν όσον αφορά από την Κρήτη ότι είναι λίγες συμμετοχές. Γενικότερα, είσαι ικανοποιημένος από τον αριθμό των συμμετοχών μέχρι τώρα? Εγώ, όπως σου είπα, επειδή είμαι και αισιόδοξος, δεν είμαι. Περίμενα παραπάνω. Οι πιο έμπειροι από μένα, γιατί όπως πάλι είπα, δεν είμαι έμπειρος. Τώρα αποκτώ εμπειρίες. Εγώ είμαι νέο μέλος στο Σύλλογο, νέο μέλος της πρακτικής σκοποβολής. Απλά χώνομαι παντού, τρώγω τις φαλιάρες μου, μαθαίνω, προχωράω. Περίμενα παραπάνω συμμετοχές. Δεν τις είχαμε. Σιγά σιγά καταλαβαίνω και τον λόγο που δεν τις είχαμε τις παραπάνω. Μέχρι τώρα είμαστε στα 125 άτομα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι και λίγα 125. Δεν είναι όμως και αυτά που θα περίμενα εγώ ή κάποιοι άλλοι σαν και εμένα αισιόδοξοι. Βέβαια, έχουμε ακόμα 4-5 μέρες. Κάποιοι μου λένε ότι θα πέσουν στο τέλος τα πολλά μηνύματα. Το χειρότερο πιστεύω για τις συμμετοχές μας είναι αυτό που είπα, ότι δεν έχουμε συμμετοχές από το δικό μας σύλλογο, Κώστα. Τα δικά μας παιδιά λοιπόν φοβήθηκαν να συμμετέχουν. Δεν ξέρω τώρα το οικονομικό, ο μεγάλος ανταγωνισμός. Γιατί να χαλάζεις 250 ευρώ όταν δεν κυνηγάς θέση, ενώ μπορείς να γράψεις έναν αγώνα με πολύ λιγότερο κόστος. Αν είχαμε παραπάνω συμμετοχές από το δικό μας σύλλογο, αλλά και από όλη την Κρήτη, θα ήταν πολύ καλύτερα. Δεν το καταφέραμε. Θα πρέπει να αναλύσουμε τους λόγους και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Να κάνουμε τον κόσμο να μην φοβάται να αγωνιστεί, να πηγαίνει σε αγώνες, δηλαδή να μην το βλέπει τόσο πολύ σαν χόμπι, να το βλέπει σαν άθλημα, να επιζητά τον ανταγωνισμό και τη βελτίωση μέσα από τον ανταγωνισμό. Ωραία. Κάνουμε τώρα ένα άλμα να περάσουμε στο αγωνιστικό επίπεδο και να μιλήσουμε για τα στάδια. Αυτό περιμένουν οι σκοπευτές, αυτό περιμένουν οι αθλητές, τα στάδια, το αγωνιστικό πεδίο. Ποια είναι η φιλοσοφία με την οποία έχουν στηθεί
τα στάδια του Πανελληνίου. Ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια, το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, τα στάδια. Όλοι έχουν δει και στο Ελλάς ούτε στα στάδια, τα είχαμε σηκώσει από τον Οκτώβριο, τα είχα σηκώσει. Ο σχεδιαστής τους είναι ο κύριος Βλαμάκης, έμπειρος αθλητής, να μην ευλογώ τα γένια μας τώρα, να μην λέω πολλά και για τον κύριο Βλαμάκη. Είναι πολύ διάστατα, έχουν πολλούς τρόπους παίξηματος στα στάδια. Έχουμε από όλα μακρινούς στόχους, κοντινούς στόχους, δεξί χέρι, αριστερό χέρι, άδεια θαλάμη, γεμάτη θαλάμη κτλ. Κτλ. Τα στάδια, να πω με τα στάδια, επειδή έγιναν κάποιες αλλαγές, εμείς τα σηκώσαμε τον Οκτώβρη, τα στείλαμε στην IPSC, στον κύριο Τέγκε στη Γερμανία για να περάσουμε σε Actionic. Περάσαμε σε Actionic, μετά προέκυψε ένα θέμα με την αναλογία 3-2-1 και κάποια στάδια βγάλαμε κάποιες σφαίρες για να πιάσουμε αυτή την αναλογία, να είμαστε στο 3-2-1, όπως ξέρουν κάποιοι που το έχουν κοιτάξει πιο λεπτομερώς το θέμα αυτό και υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Τα στάδια όμως, να τονίσω ότι είχαν περάσει sanction για τον κύριο Τέγκε και μετά ο κύριος Τέγκε μας ζήτησε κάντε μας μερικές αλλαγές. Γι' αυτό τα ξαναλλάξαμε τα στάδια, όχι πως είναι τίποτα ιδιαίτερο. Κάποιους στόχους βγάλαμε και κάποιες βολές αφαιρέσαμε. Ο αγώνας έτσι όπως είναι σχεδιασμένος είναι γρήγορος. Θέλει τα στάδια είναι πάρα πολύ έξυπνα γιατί ο κύριος Βλαμάκης έχει βάλει πολλούς τρόπους παίξηματος. Ο κάθε σκοπευτής θα επιλέξει πώς θα ρίξει το στάδιο γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει σε μια γραμμή. Δεν παίζονται μόνο διάστατα. Την αποκλειστική ευθύνη βέβαια την έχει ο κύριος Βλαμάκης. Αυτός είναι ο έμπειρος. Εγώ δεν είχα και δεν πιστεύω και κανείς άλλος να μπορούσε να συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Του δείξαμε εμπιστοσύνη, τα σχεδίασε. Εμείς απλά τον βοηθήσαμε να τα στήσει. Τίποτα άλλο. Θα δούμε στο χειροκρότημα. Ναι, εκεί θα ακούσουμε πολλά πάλι. Δεν ξέρω. δεν ξέρω. Αλλά ήθιστε να ακούγονται για την ποιότητα των στάδιων. Είναι πολύ δύσκολο να ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια προϊόρτια όσον αφορά το επίπεδο των στάδιων. Για να ξεκινήσει όμως όλο τον κόσμο, άλλο τα θέλει γρήγορα, άλλο τα θέλει αργά. Άλλο θέλει κοντινού στόχου, άλλο μακρινού. Άλλο θέλει μέταλλα, άλλο χάρτινου στόχου. Όντω. Όλα είναι πετυχημένα. Περιορέξεω και. Έτσι, και... Οπότε κάνει κάτι, κάποιου ικανοποιεί, κάποιου δυσαρεστεί και συνεχίζει. Και η μαγεία του να πετύχει ένα. Το δύσκολο να πετύχει ένα αγώνα είναι η ισορροπία. Ναι, αυτό εκεί σε θέλω. Προσπαθείς, εγώ φυσικά είμαι μόνο σε θεωρητικό κομμάτι, γιατί την εμπειρία έχω. Εμάς το 2018 ήταν ο Τάξης Δρακάκης, ο οποίος έστησε ναι, τα στάδια, ένας πολύ έμπειρος σκοπευτής. Απλά αυτό που έχω μάθει από την νηπιακή μου γνώση πρακτική σκοπουβολή είναι ότι η ισορροπία είναι αυτή η οποία ευχαριστεί το σκοπευτή, όχι υπερβολή και όχι υπερβολή. Επίσης υπάρχουν, θεωρώ ότι σε έναν πανελλήνιο μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα και σε άλλους αθλητές για τα στάδια. Δηλαδή υπάρχει ο Γιάννης Σωτηράκης, ο οποίος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της πρακτικής σκοπουβολής στην Κρήτη και με μεγάλη εμπειρία, ο οποίος μπορεί να προσφέρει μια άποψη. Υπάρχουν και άλλοι σκοπευτές οι οποίοι θα μπορούσαν, αλλά ξέρεις μετά όπου λένε πολύ κοκόρ αρκεί να ξημερώσει. Είναι και αυτό. Ναι, καλά το λες. Ότι ναι, μεν υπάρχουν, εννοείται πως υπάρχουν σκοπευτές που μπορούν και έχουν γνώσεις και στην Κρήτη να πούνε μια γνώμη, να βελτιώσουμε κάτι. Αλλά όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, Κωστή, στο άθλημα αυτό της πρακτικής σκοποβολής είμαστε λίγο εγωμανείς όλοι μας. Έχουμε παραπάνω εγωισμό από ό,τι πρέπει. Και επειδή δεν το λέμε βέβαια ευθέως, αλλά μέσα μας το λέμε όλοι μας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα σου πει ο καθένας. Που θα του φέρει στον όρο δίπλα του. Οπότε το αφήνει να το σχεδιάσει όπως του βγει και μετά απλά περιμένει τα παράπονα. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Είναι πολύ δύσκολο να. Όπως είπε και για τον Δρακάκη, με τον Τάκη, εμείς που κάναμε και παρέα και συνέχεια τσακωνόμαστε. Αν και εμείς στο σύλλογό μας, αγαπητέ Κωστή, καταφέραμε αυτούς τους δύο αθλητές, τον Βλαμάκη και τον Δρακάκη, οι οποίες ουσιαστικά είναι δύο αντίρροπες δυνάμεις. Να τις κάναμε ομόρροπες δυνάμεις, θα κάναμε ένα πραγματικά σύλλογο να πετάει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εγώ προσπαθώ να τους ισορροπήσω. Μπορώ να πω ότι έχω αποτύχει. Δεν μπορώ. Είμαι στη μέση και στους δύο, βέβαια γέρνω προς τον Βλαμάκη, εννοείται. Αυτός μου άρεσε της πρώτης πρακτικής. Αλλά δεν μπορώ να τους φέρω κοντά. Όσο θα ήθελα. Κοντά είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι τσακωμένοι. Να το τονίσω. Το μην παρεξηγηθώ ότι δεν μιλούνται. Μια χαρά οι άνθρωποι τα πάνε πάρα. Αλλά όσο θα ήθελα να τους έχω κοντά μαζί να τρέχουμε για κοινό σκοπό, δεν μπορώ να το κάνω.
αυτό είναι τέλος. Μανώσο, καλό είναι να αφήσουμε τις ομόρροπες και τις αντίρροπες τάσεις για του συλλόγου. Τι να κάνω. Γιατί αν αρχίσω να μιλάω, θα τελειώσουμε το πρωί και δεν υπάρχει λόγος. Εγώ το σαν δύο ονόματα. Άμα πιάσει όλα τα ονόματα, ναι, και λοιπόν, άστο καλύτερα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που επίσης αυτό που ξέχασα να σου πω είναι ότι να ξέρεις ότι στο ατομικό άθλημα ο καθένας βγάζει το πραγματικό του εαυτό. Δεν είναι ο εγωισμός. Ο καθένας στο ατομικό άθλημα, επειδή είναι μόνος του, βγάζει το πραγματικό του εαυτό. Στα ομαδικά αθλήματα, εκεί δεν μπορείς να βγάλεις το πραγματικό σου εαυτό, γιατί πρέπει να συνεργαστείς, πρέπει να υποχωρήσεις, πρέπει να φάρεις, να έρθεις σε μια ισορροπία με τον άλλον, προκειμένου να αποδώσει όλη η ομάδα. Το άθλημά μας είναι ατομικό και όπως καταλαβαίνεις, ο καθένας βγάζει το πραγματικό του εαυτό. Άρα δεν πιστεύω ότι είμαστε εγωιστές όλοι. Ο καθένας βγάζει αυτό που έχει μέσα του στο άθλημά του που είναι ατομικό. Ένα άλλο πράγμα τώρα το οποίο πονάμε θεωρώ στην Ελλάδα είναι ο εθελοντισμός. Τεράστιο κομμάτι. Στην προσπάθεια του συλλόγου τώρα στον Πανελλήνιο, συνδράμουν εθελοντές ή όλη προσπάθεια περιορίζεται σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που κυρίως είναι τα μέλη του ΔΣ? Εγώ θα πω ότι δεν υπάρχει εθελοντισμός, έτσι. Είναι πάρα πολύ ρομαντική αυτή η ιδέα του εθελοντισμού και όσα παιδιά καταφέρνουμε και τα κάνουμε εθελοντές και αυτά απογοητεύονται σιγά σιγά, γιατί βλέπουν ότι όσο και να προσφέρεις τη βοήθειά σου, πρώτον δεν θα εισπράξεις κανένα ευχαριστώ, δεύτερον θα σου ζητήσουν να κάνεις και πράγματα παραπάνω. Αφού εσύ είσαι αυτός που τρέχει, τρέξε κι άλλο. Το γουστάρεις, τρέχα εκεί να λιώσεις. Οπότε τα πράγματα φτάνουν στα άκρα, δημιουργούνται εντάσεις, δημιουργούνται νεύρα με τον εθελοντισμό. Και ενώ ουσιαστικά όλοι οι εθελοντές είμαστε, έτσι. Όλοι δουλεύουμε για το σύλλογο, όλοι δουλεύουμε για το άθλημα, για την ιδέα, δεν ξέρω γιατί. Κάποια στιγμή όλοι εξαντλούμαστε. Έχουμε νεύρα, δεν σηκώνουμε δεύτερη κουβέντα και πάμε σε εκρήξεις και σε οριστικές διαλύσεις. Ο εθελοντισμός, ναι, είναι μια πάρα πολύ ιδέα, αλλά μη εφαρμόσιμη. Ακόμα και στο δικό μας το άθλημα. Έτσι λοιπόν και τώρα στον αγώνα αυτό, ενώ έχουμε παιδιά εθελοντές, ευτυχώς, νέα παιδιά βέβαια, κατά βάση, έχουμε παιδιά που έχουν αναλάβει, και εγώ έχω δώσει δουλειά στο Αντώνιο Κυλαδάκη που με έχει βοηθήσει να φτιάξω τα αρχεία των εγγραφών, ο Τραϊανός, ο Παπουτσάκης, ο Τελιανός, και άλλα παιδιά έχουν έρθει, έχουν βοηθήσει. Παρόλα αυτά, δεν μπορείς να πιάσεις ένα παιδί και να του πεις: φίλε, παρέτησε το σπίτι σου, παρέτησε την οικογένειά σου, ή μικρότερα παιδιά, παρέτησε τη φίλη σου, την παρέα σου και έλα μαζί μου να περάσεις κάθε μέρα 4-5 ώρες στο σκοπευτήριο, γιατί είμαστε εθελοντές και πρέπει να παρέχουμε έργο. Θα σου πει, θα έρθει μια ή θα σου πει: κάτσε, εδώ έχεις τόσο κόσμο. Μόνο εγώ θα ανεβαίνω εδώ να κάνω τον εθελοντή, όλοι οι υπόλοιποι που είναι. Και εκεί αρχίζουν οι προσκλητές. Συνεπώς, όπως είπα, που επειδή εμείς, εγώ και ο Βλαμάκης, ήμασταν οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του αγώνα, αναλάβαμε και το μεγαλύτερο φορτίο. Τα θέλαμε, τα πάθαμε, το κάναμε. Σαφώς υπάρχει βοήθεια και από άλλα παιδιά. Θα μπορούσε να ήταν πολύ παραπάνω, αλλά και που δεν είναι, δεν πρέπει να μας στεναχωρεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εθελοντές, λοιπόν, ουσιαστικά εθελοντές θύματα δεν πρέπει να αναζητάμε. Το τονίζω εγώ αυτό. Βέβαια τώρα εδώ πέρα θα βρω πολλούς απέναντί μου που είναι πιο ρομαντικοί, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Και το ζω και εγώ τώρα στην πράξη με τον αγώνα που κάνω. Δεν μπορώ να πιάσω ένα παιδί και να του πω: έλα να κάνεις αυτό το πράγμα για μένα. Θα μου πει: γιατί το λες εμένα και δεν το λες τον άλλο. Ή άμα πει σε κάποιον: κάνε αυτό, θα σου πει: εμένα με έβαλες να κάνω αυτό και τον άλλο τον έβαλες να κάνει το άλλο. Και αρχίζουν οι εντάσεις και τα προβλήματα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και αν κάποιος φιλοτιμηθεί, όχι φιλοτιμηθεί, λάθος. Αν κάποιος θελήσει να βοηθήσει, ας έρθει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να βασιστούμε στον εθελοντισμό. Όχι. Κατανοητό. Εκεί, Κωστή, είμαι απόλυτος, έτσι. Το λέω δηλαδή ότι δεν υπάρχουν εθελοντές. Γι' αυτό θεωρώ ότι και αυτοί που προσφέρουν έργο, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αποζημιώνονται. Ίσως είναι και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλους ανθρώπους να δουλέψουν. Με κάποιο τρόπο να αποζημιώνονται. Όχι τζάμπα. Έλα εσύ να δουλέψεις και εγώ θα ανέβω μια μέρα να παίξω, να περάσω όμορφα και μετά θα πάω να κοιμηθώ. Όχι. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Το βασικότερο είναι το κίνητρο. Αν μπορείς να δώσεις κίνητρο σε κάποιον,
προκειμένου να έρθει να σε βοηθήσει. Επίσης, Μανούσο, μερικές φορές ό,τι παίρνει στερίζεις. Έτσι. Γιατί... Ναι, ναι. Για μένα ήταν αυτό. Όχι για σένα, προς Θεού. Απλά μερικές φορές επιστρέφονται συμπεριφορές. Και δυστυχώς το πληρώνει κάποιος αγώνας ο οποίος δεν πρέπει να το πληρώσει. Να σου πω πως δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι όσοι είναι ξύπνοι και καβατζώνονται, κάνουν τη ζωή τους. Όσοι μπαίνουν και χώνονται, νευριάζουν, απογοητεύονται, τσακώνονται με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ οι άλλοι που είναι πιο αδιάφοροι και αν μπορούσαμε να πούμε λίγο πιο μακριά, κάνουν τη ζωή τους. Θα πάνε, θα παίξουν χαλαρά, ήρεμα, ωραία, σου λέει εγώ, περνάω ωραία. Εσύ θες να κάνεις αυτό, κάντο, τρέξε μόνος σου, εγώ δεν έχω δει. Δεν έχεις άδικο. Έτσι γίνεται. Δεν έχεις άδικο. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, τώρα, να πούμε τώρα στο Μανούσο, ποιος θα ήταν ο ιδανικός πανελλήνιος για σένα. Μόλις τελειώσει ο πανελλήνιος που κάνουμε τώρα θα σου πω. Θα ξέρω αν είναι αυτός ο ιδανικός πανελλήνιος. Δηλαδή, ένας πανελλήνιος που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, που κάπου οι προσδοκίες μας πέσανε και αν και μέχρι σε ποιο βαθμό θα γίνουν αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Σίγουρα θα ήθελα να πανελλήνιο, όπως σου είπαμε, περισσότερες συμμετοχές, αθλητές με ευγενή άμυλα, να υπάρχει μεταξύ μας σε όλο τον κόσμο διοργάνωση, αθλητές, θεατές, να είναι ευχάριστοι, να υπάρχει ένα καλό κλίμα. Δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα τρελό, δηλαδή. Αλλά και χωρίς να έχω την εμπειρία που έχουν σίγουρα άλλοι πολύ περισσότεροι από μένα και οι αγώνες που έχω παραστεί εγώ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλοί. Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε, αν μπορέσουμε κάτι καλύτερο, να ανεβάσουμε τον πύχη. Και οι επόμενοι από εμάς θα κάνουν πάλι κάτι καλύτερο και αυτοί να ανεβάσουν τον πύχη και σιγά σιγά όλοι μαζί, όλοι οι συλλόγοι που οργανώνουμε τέτοιους αγώνες, να μπορέσουμε να τους κάνουμε πιο ευχάριστους, πιο προσιτούς και κάθε αγώνας να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και σε συμμετοχές. Και σε επίπεδο και σε κέρδη, να το πούμε και αυτό. Ωραία. Πριν περάσω στις επόμενες ερωτήσεις που ξεφεύγουν από τον Πανελλήνιο, να δούμε ένα βιντεάκι και να κάνουμε και ένα διάλειμμα. Λοιπόν, το βιντεάκι αυτό ουσιαστικά το έφτιαξα μόνο και μόνο για να δείξω το συνδυασμό που μπορεί να έχεις με το άθλημα και τον τουρισμό. Τα Χανιά και όχι μόνο τα Χανιά, η πλειοψηφία της Ελλάδος είναι ένας παράδεισος και ένα μέρος στο οποίο μπορεί να συνδυάσει τον αθλητικό τουρισμό και το τεπνό με το αφιλή μου, να έρθουν ξένοι να αφήσουν χρήματα και την εμπειρία τους φυσικά γιατί έρχονται μεγάλοι αθλητές. Στα παιδεία μας. Έχει βρει μέχρι στιγμής αρκετά μεγάλη ανταπόκριση, έχει αρκετά views, μια κατακνοποιώ και σε σελίδες εξωτερικού. Γι' αυτό λοιπόν πρόταση φτωχή δική μου είναι διαφήμιση, διαφήμιση και διαφήμιση. Έτσι, προκειμένου να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Πάμε τώρα στις τελευταίες ερωτήσεις. Είπες για, αν δεν κάνω λάθος, για 120 συμμετοχές, σωστό, μέχρι στιγμής. Ναι. Στην υπηρετική Ελλάδα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την Κυριακή πραγματοσχάρη στην Ελπουσού πραγματοποιήθηκε ένας αγώνας level 1, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είχε 180 συμμετοχές και παράλληλα ένας άλλος σύλλογος είχε 120 συμμετοχές. Μιλάμε 300 συμμετοχές σε μια Κυριακή. Στην Κρήτη όμως από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια χαρακτηριστική πτώση στις συμμετοχές, στους αγώνες. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται? Ναι, που, η Κρήτη, που η Κρήτη ήταν πρωτοπόρος και είχε πάντα τους πρωταθλητές Ελλάδος, έτσι, τους περισσότερους. Να το ξαναπώ με τη μικρή εμπειρία που έχω, έτσι, εγώ δεν έχω μεγάλη εμπειρία για να μπορέσω να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πρώτον το κομμάτι αυτό που είπαμε ότι υπάρχουν οι χομπίστες, υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να αθληθούν. Στη Θεσσαλονίκη προφανώς οι χομπίστες πρέπει να είναι πιο πολλοί. Σίγουρα οι συμμετοχές αυτές είναι ένα πάρα πολύ θετικό σε αγώνες level 1 τόσο κόσμος.
Να πούμε βέβαια ότι η Θεσσαλονίκη έχει μια άλλη πληθυσμιακή βάση. Τα Χανιά έχουν 100.000 πάνω κάτω κόσμο, η Θεσσαλονίκη έχει 1 εκατομμύριο. Μια αναλογία 1 προς 10, αν μπορούσαμε να πούμε, δικαιολογείται. Απ' την άλλη, το οικονομικό κομμάτι θεωρώ ότι και εδώ στα Χανιά ο κόσμος δεν στηρίζεται τόσο πολύ στο οικονομικό κομμάτι από τον κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα. Ίσως εδώ πέρα λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο αγώνας, μας ενδιαφέρει να έχουμε μια απλοκατοχή και αν καταφέρουμε και γράφουμε τους αγώνες που χρειάζεται για να έχουμε την απλοκατοχή, αδιαφορούμε να συμμετέχουμε κάθε Κυριακή σε έναν αγώνα. Ίσως να το θεωρούμε ένα έξοδο παραπάνω, ίσως να το θεωρούμε γιατί να πάω να χάσω τώρα, να το πω και να πάω να ξεφτελιστώ τώρα και να μου τη λένε. Θα πάω να παίξω εγώ την προπόνησή μου, να πετάξω ένα κουτάκια και μετά θα παίξω έναν αγώνα ίσα-ίσα για να συμπληρώσω τις συμμετοχές και να κρατήσω την άδειά μου. Αυτά ναι, χρήζουν ανάλυσης, Κωστά, και θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούμε εμείς να αυξήσουμε τον κόσμο. Υπάρχει μια μείωση, ναι, και εγώ τη βλέπω, με το λίγο που ασχολούμαι, υπάρχει μια μείωση. Τώρα, ακριβώς δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Θα πρέπει σίγουρα να δούμε και να το βελτιώσουμε και αυτό το κομμάτι, να προσεγγίσουμε νέα παιδιά, αλλά νέα παιδιά πάλι όσα έχω προσεγγίσει και εγώ και έχω φέρει, και αυτά τα παιδιά έχουν θέματα με τα οικονομικά τους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να χαλάσει ένα νεαρό παιδί λεφτά για να προπονηθεί, να βελτιωθεί, να αγωνιστεί. Και θα πρέπει να υπάρχει και ένα συνδυασμό, όχι μόνο να έχει λεφτά να χαλάσει, θα πρέπει να θέσει να τα χαλάσει. Που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, με το γουστάρι στο άθλημα να παίξει, έχει και λεφτά. Δηλαδή το πιο πιθανό είναι να έχει ένα από τα δύο. Για να τα συνδυάσει τα δύο και να έχει και να είσαι τρελό να τα πετάξει στη σκοποβολή, θα πρέπει να είναι ένα συνδυασμό αρκετά δύσκολο. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και τι συμμετοχέ να πέφτουν ακόμα και στην Κρήτη. Που πολλοί ισχυριζόμαστε, δεν ξέρω αν είναι κατά πόσο ισχύει, ότι είμαστε, έχουμε μια οπλοφιλία έμφυτη κτλ. Δυστυχώς, ναι, η πρακτική βλέπω και εγώ στην αρχή δεν ήθελα να το παραδεχτώ, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν ήθελα να το δω έτσι, αλλά ναι, όντως η πρακτική και οι συμμετοχές φθήνουν. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Να δούμε και εμείς που θέλουμε και αγαπάμε το θέμα να το βελτιώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, αν και δεν βλέπω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες να το αλλάξουμε. Να γίνουμε πιο ευγενείς, να ανοίξουμε τους συλλόγους μας στον κόσμο πιο πολύ, να προσπαθήσουμε να δώσουμε βάση στην εκπαίδευση και στο πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά το άθλημα. Δεν ξέρω. Προς το παρόν, σίγουρα ξέρεις ότι στο σύλλογό μας γίνεται μια τέτοια δουλειά. Έτσι, έχουμε πολλές καινούργιες εγγραφές. Εγώ, όσο γνωρίζω, όσο κόσμο βλέπω, όλους τους προτρέπω να ασχοληθούν. Καταφέρνω, γράφω το ζώο, δηλαδή και εγώ. Από τον κύκλο δικό μου. Γράφω παιδιά, γράφω φίλους μου, γράφω συγγενείς μου. Έρχονται 1-2 μήνες, σταματάνε. Τέλος. Αυτό είναι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Να πληρώσω για να παίξουνε? Συγγνώμη. Δεν μπορώ. Πιστεύω ότι το άθλημα ναι, μεν έχει αδρεναλίνη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όποιος το γνωρίζει, το αγαπάει. Κάποια στιγμή όμως μπαίνει μια ροφή. Πόσα λεφτά μπορείς να χαλάσεις για να προχωρήσεις, για να παίξεις? Εκεί σε θέλω. Εκεί τι κάνουμε? Σταματάμε. Αυτό είναι. Κοίταξε, πιστεύω ότι μόνο σε συλλογικό επίπεδο, δηλαδή όχι μόνο ένα ΑΣΟΧ, υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι στην Κρήτη με ιστορία, παρελθόν, που μπορούν να έρθουν κοντά έτσι ώστε να φτιάξουν και το μέλλον. Γιατί ο καθένας μόνος του δεν γίνεται δουλειά. Ναι, είναι δύσκολο. Πιστεύω μόνο σε συλλογικό επίπεδο να ξανακάνουμε πάλι τους αγώνες γιορτή. Είμαι πολύ τυχερός που ακούω ιδέες. Ναι. Είμαι πολύ τυχερός που έχω πετύχει αυτή την εποχή της σκοποβολής στην Κρήτη, που πηγαίναμε ομάδες ολόκληρες για να, και αντίστοιχα ερχόντουσαν ομάδες ολόκληρες από άλλους συλλόγους, και κάθε Κυριακή και κάθε κύπελο Κρήτης και level 1 ήταν αγώνες γιορτής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φαντασία του Παπαδόπετρου με το, με το φέρετρο σε ένα στάδιο, δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει αυτό. Μακάβριο μένα, αλλά τα πειράγματα και ο, φυσικά και ο πρωταθλητισμός. Είμαι πολύ τυχερός που τόσα αυτό και πιστεύω ότι το μέλλον της πρακτικής σκοποβολής στην Κρήτη υπάρχει, και μόνο σε συλλογικό επίπεδο και μόνο αν έρθουν σύλλογοι κοντά μπορούν να βελτιώσουν την όποια κατάσταση, εκτός αν εγώ το βλέπω λάθος και όλα πηγαίνουν καλά.
Δεν, και εγώ το βλέπω έτσι. Πώς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ένα σύλλογο στον άλλον και όλοι μαζί να βάλουμε κοινού στόχου. Να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να το διαφημίσουμε συλλογικά. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει, Κωστά. Λίγο να έχουμε θέληση, λίγο να βρεθούμε κάποια άτομα κοντά, να έχουμε μια επικοινωνία. Κάποια στιγμή είχα επιχειρήσει να συγκεντρώσω, δεν ξέρω τώρα, δεν το κατάφερα, να συγκεντρώσω γραμματής από άλλου συλλόγου, καθώ πήγαινε σε αγώνε, να φτιάξω μια ομάδα στο Viber, να ανταλλάσσουμε γνώμε, να ανταλλάσσουμε, να του ρωτάω τι χρεώνουν πυρομαχικά, τι χρεώνουν γραφέ, να υπάρχει μια εναρμόνιση. Δεν το κατάφερα σε αυτό το κομμάτι. Δεν πάει να πει όμω ότι δεν μπορεί να το καταφέρω πιο μετά, θα το ξαναπροσπαθήσω. Να μοιραζόμαστε εμπειρίε, να λέμε ο ένα στο άλλο τα λάθη για να τα αποφεύγουμε, να λέμε τι δουλεύει για να το κάνουμε. Και το κυριότερο να οργανώσουμε μαζί αγώνες. Εγώ είμαι υπέρ του να διοργανώνονται αγώνες. Ενώ κάποιοι άλλοι μου έχουν πει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει, είναι επικίνδυνο, θα υπάρχουν φασαρίες. Είμαι υπέρ της κοινής διοργάνωσης. Άμα καταφέρουμε να φέρουμε κόσμο παραπάνω σε έναν αγώνα, αυτό είναι όλοι, το ζητούμενο σε αυτό το πράγμα. Να έχουμε αγώνες με κόσμο, να υπάρχει αυτή η κόντρα μέσα, να υπάρχει το racing mood στον αγώνα. Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε μαζί κατά βάση οι συλλόγοι στην Κρήτη, που είμαστε σε ένα νησί, αλλά και όχι μόνο, και πανελλήνια. Μπορούμε να οργανώσουμε αγώνες ακόμα καλύτερους. Αλλά όλοι μαζί, το τονίζω αυτό. Να μην βλέπουμε τους άλλους συλλόγους καθαρά ανταγωνιστικά, όχι βέβαια και εχθρικά, αλλά να τους βλέπουμε πιο φιλικά. Αυτό. Τώρα περνάμε σε μια ερώτηση κλισέ, την οποία την κάνω σε όλους τους καλεσμένους, παύλα φίλους που μιλάμε στο live streaming. Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι παθογένειες της πρακτικής σκοποβολής γενικότερα στην Ελλάδα? Εδώ τώρα, από την αρχή, στο είπα ότι ρίσκαρες, έφερες τώρα εμένα ψάρακλα να σου αναλύσω την πρακτική σκοπό. Να σου πω τις παθογένειες τώρα που είμαι 3 χρόνια γραμμένος της πρακτικής. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Όλες οι απόψεις κρίνονται και απέναντίας ένας σκοπευτής ο οποίος έχει 3 χρόνια μπορεί να έχει πιο καθαρό μυαλό γιατί δεν έχει τριβεί τόσο πολύ μέσα στον χώρο. Αν δεν σε απαντάς, δεν είναι. Όχι, Γενική δεν είναι προσωπικό, συζήτηση θα σου κάνουμε. πω. Οι παθογένειες της πρακτικής θεωρώ ότι είναι οι παθογένειες που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να σταματήσουμε, θεωρώ, να σηκώνουμε το δάχτυλο σε οτιδήποτε δεν μας αρέσει. Αυτό δεν είναι ωραίο. Αυτό το κάνεις έτσι. Αυτό κάνω αλλιώς. Θα πρέπει η κριτική που κάνουμε να είναι καλοπροαίρετη. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Να ξέρουμε πώς να μιλήσουμε στον κόσμο. Να είμαστε ευγενείς κατά βάση. Θεωρώ ότι όπως και τώρα που είμαστε στα media, έτσι, στα ηλεκτρονικά μέσα, τα ηλεκτρονικά μέσα βοηθάνε βέβαια στο να μάθει ο κόσμος το άθλημα. Από την άλλη όμως βοηθάνε να υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Πρέπει να είμαστε, να ξέρουμε ακριβώς τι γράφουμε, πώς το γράφουμε, πώς το διατυπώνουμε. Να μην στενοχωρούμε ποτέ τον άλλον που του σχολιάζουμε οτιδήποτε κάνει, γιατί έχω κάνει κάποιες αναρτήσεις που έχουν δημιουργήσει σάλο, αν μπορούσα να το πω έτσι, στα media, στα ηλεκτρονικά μέσα. Θα πρέπει να είμαστε επιεικείς, να το πω έτσι. Δεν θα πρέπει να ψάχνουμε αφορμή, να κατακρίνουμε τον καθένα, να τον ηρωνευτούμε, να τον απαξιώσουμε, να τον μειώσουμε. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και επιεικείς. Να βοηθάμε τον άλλον να καλυτερεύσει, να του κάνουμε την κριτική, να του το πούμε με ωραίο τρόπο. Και όχι να του επιτεθούμε. Να μην ψάχνουμε αφορμή να επιτεθούμε σε κανένα. Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο την πρακτική, βέβαια, αφού μιλάμε για την πρακτική, γενικότερα τι ανθρώπινε σχέσει. Αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορώ να σου πω και εδώ. Αλλά ναι, με απογοήτευσε και εμένα που είχα κάποιε επιθέσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, είναι γενικότερο φαινόμενο των ημερών μα αυτό. Δηλαδή, καθόμαστε μπροστά σε ένα πληκτρολόγιο και ψάχνουμε να βρούμε κάτι που δεν μας αρέσει και να αρχίσουμε να κατεβάζουμε εξαπτέρυγα. Όχι. Να μην ψαχνόμαστε τόσο πολύ, να απαντάμε, να μιλάμε, να συναστραφόμαστε, πάντα όμως με κάποιους κανόνες ευγένειας και ευπρέπειας. Αυτό. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι πότε θα πάρουμε PCC για να κάνουμε τους αγώνες. Ξεκινάμε από αυτό. Και ο λόγος που το λέω είναι γιατί πήγαμε στην ΕΠΑ μαζί με τον κύριο Χαλκιόπουλο
πλέον δεν τα κοιτάμε σαν μακρινό όνειρο. Μέσω της ΚΙΑ τώρα και των ανθρώπων που κατάφεραν την ΚΙΑ αυτή, μπορούμε να αποκτήσουμε και το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Οπότε πότε με το καλό στο Σύλλογο, προκειμένου να κάνουμε τις αγώνες και να αποκτήσουμε και το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Μόλις έρθουν οι Κωστοί, βέβαια εμείς θα πρέπει και κάποια στιγμή να κάνουμε πίσω. Πόσα λεφτά θα χαλάσουμε σε αυτό το άθλημα. μόλις έρθουν θα πάρει και ο Σύλλογος μας. Ήταν όλον ένα όνειρο τελικά, ναι. Τα PCC, πέρασε η νομοθεσία. Περιμένουμε τους εμπόρους να μας κάνουν επίδειξη. Ο κύριος Χαλκιόπουλος μας είπε ότι μπορεί να φέρει, αλλά όχι PCC να μας φέρει πιστόλια να μας κάνει επίδειξη. Μόλις ξεκινήσει και αυτό το κομμάτι, θα μπούμε και εμείς στην Ελλάδα, θα τρέξουμε και εκεί. Εννοείται, είναι μέρος της πρακτικής σκοποβολής. Θεωρώ ότι θα υπάρξει κόσμος και στα PCC, γιατί ακούω συνέχεια την εν αντιθέσει με την καραμπίνα, όταν ξεκινήσαμε πώς να κάνουμε καραμπίνα εμείς εδώ στα Χανιά. Και όταν άρχισα να λέω και εγώ δεν ξέρω και θέλω ότι θέλω να κάνω αγώνες καραμπίνα, μα δεν θα. Μα... Κι όμως και η καραμπίνα βρήκε τον κόσμο της. Κι όμως η καραμπίνα έχει, και ας είναι πραγματικά δύσκολο, γιατί πολλοί μου λένε ότι δεν είναι. Εγώ όταν ξεκίνησα να τονίσω καραμπίνα, πονούσε όμως μου δύο βράδια, δεν ήξερα τι σφαίρες να βάζω, έβαζα δυνατές. Μου φεύγει και μου χτύπαγε τη μούρη, μου φεύγανε τα γυαλιά. Παρ' όλα αυτά το καταφέρω, το κυνηγάω. Δεν είναι καθόλου εύκολη η καραμπίνα. Αλλά και η καραμπίνα ακόμα προχωράει. Το βλέπουμε και αυτό. Θεωρώ ότι τα πείσει εσύ θα δουν τον κόσμο και θα προχωρήσουμε. Άλλο ένα κομμάτι της πρακτικής. Μακάρι. Μακάρι όσο το συντομότερο και δυνατόν. Ωραία. Για να κλείσουμε, η τελευταία ερώτηση. Ποιους θα ευχαριστούσες για τη βοήθειά τους και ποιους θα ζητούσες να έρθουν πιο κοντά στην προσπάθεια του Συλλόγου. Έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες. Αυτή είναι η ερώτηση που περιμέναμε. Ποιους θα ευχαριστούσα. Πάνω απ' όλα, βέβαια, Κωστή, πιστεύω και εσύ το ίδιο θα κάνεις. Θα ευχαριστήσω την οικογένειά μου, έτσι. Τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου που μου επιτρέπουν να λείπω τόσες ώρες κάθε μέρα από το σπίτι και να πηγαίνω στο σκοπευτήριο να κάνω δουλειά εκεί. Είτε να προπονούμε, είτε να κάνω άλλα πράγματα στο σκοπευτήριο, να καθαρίζω. Να... Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη αβάντα να έχω τη γυναίκα μου και να μου επιτρέπει τόσες ώρες να λείπω και να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Βεβαίως να ευχαριστήσω και τον δίδυμο μου αδερφό που τον έχω στη Λαχαναγορά και μου επιτρέπει και αυτός κάθε μέρα 3 με 4 ώρες να ασχολούμαι με τα γραμματιακά του συλλόγου και αυτός να κάθεται να παλεύει μόνος του τη Λαχαναγορά, όποιος ξέρει ότι πάει να πει Λαχαναγορά. Τέλος να ευχαριστήσω βέβαια και τον άνθρωπο που μου άνοιξε την πόρτα στην πρακτική σκοποβολή, τον Βλαμάκη, τον Γιώργο, που ήταν αυτός, γιατί εγώ ανέβηκα στο σκοπευτήριο μοναχός μου και πραγματικά αντιμετώπισα δυσκολίες στο να μπορέσω μέσα να ενταχθώ σε αυτό το χώρο. Ο Βλαμάκης με βοήθησε και μου άλλαξε εντελώς την αρχική πικρή εικόνα που είχα. Βεβαίως να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συλλόγου μας. Είτε έχουμε πικραθεί, είτε έχουμε πει μια κουβέντα παραπάνω, είτε είμαστε φίλοι. Όλοι με τον τρόπο τους με βοηθάνε να καλυτερεύσω, να δω τα λάθη μου, να δω τι κάνω σωστά, να προχωρήσω. Και πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό τα καταφέρω. Θα δείξει βέβαια, στο τέλος θα δούμε τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα. Ελπίζω αυτούς που πρέπει να. Α! Δεν είπαμε για τον Παλαντίνο που το είπε πριν. Ο οποίος πραγματικά βοήθησε τώρα στον αγώνα. Θα το ξαναπώ και αυτό τώρα. Ότι ο Σπύρος μας βοήθησε πραγματικά και όλα τα παιδιά που έχουν κατά καιρούς έρθει εθελοντές, φίλοι, να τους ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και το χωριό που μου, όταν τους πρότεινα για εθελοντισμό, όλοι δεχτήκανε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, άσχετα αν έχω παραιτηθεί με 6 φορές μέχρι τώρα, συνεχίζω. Σε κάθε διοικητή που θα φωνόμαστε και φεύγω, παρόλα αυτά και αυτοί με τον τρόπο τους με κρατάνε εκεί να πολεμάω. Αυτά. Ωραία. Εγώ θα κάνω και ένα πικρόχολο σχόλιο, θα μου επιτρέψεις. Ποτέ δεν διεκδίκησα το τίτλο του καλού ανθρώπου. Μια και σας αναφέρει το γύρο το Βλαμάκι τόσες φορές, σας έχουμε βγει ένα θόσπαρτο, βλέπω μια μεγάλη αγάπη και έρωτα μεταξύ σας. Δεν μπορώ να το κρύψω, γιατί αν το κρύψουμε άλλωστε. Παναγία μου, δεν συζητάει διαφωνώ καθόλου. Λοιπόν, εγώ από πλευράς μου να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα είναι δύσκολο το επάγγελμά σου. Συνήθως 8.30-9 η ώρα. Ναι, κοιτάζω την ώρα, έχουμε αργήσει. Κοιμάσαι, γιατί η δουλειά σου είναι πάρα πολύ απαιτητική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Μεγάλη τιμή για μένα. Εύχομαι. Εμένα τιμή.
Εμένα η τιμή εξφέρει τέτοιο κόσμο στην εκπομπή σου. Σου ξαναλέω, καταρχήν έβαλε το χέρι σου στη φωτιά. Δεν είναι εκπομπή. Κάλεσε σε μένα. Δεν είναι εκπομπή, είναι έτσι. Μια συζήτηση μεταξύ φίλων και γνωστών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί σήμερα. Εύχομαι από καρδιάς ο Πανελλήνιος να πετύχει, να γίνει σημείο αναφοράς για τους επόμενους αγώνες και εύχομαι ειλικρινά ότι καλύτερο και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Μανούσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να σε πάντα καλά. Και καλό βράδυ. Σε σένα. Καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, εγώ θα σας καληκτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους ήταν σήμερα μαζί. Προσπαθούμε να μιλήσουμε για το πιο επίκαιρο θέμα της πρακτικής σκοποβολής στην παρούσα φάση, που είναι ο Πανελλήνιος. Μιλήσαμε με έναν άνθρωπο του ΔΣ, του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου Χανίων, ο οποίος μαζί με όλο το ΔΣ προσπαθεί να φέρει πέρας αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για έναν πετυχημένο αγώνα. Και όπως είπα πιο πριν, εύχομαι από καρδιάς, διότι οφείλω να επικαλεστώ το όμεμο με τον ΑΣΟΧ και να πετύχουν ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό σας βράδυ.